Ένα ακόμη πλιάτσικο έλαβε χώρα στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου Καβάλα στο σανατόριο. Πρώτη η διοίκηση του νοσοκομείου και συγκεκριμένα η προσωρινή διοικητής του νοσοκομείου Καβάλα, Σταυρούλα Μπουσμπουκίλια, ενημερώθηκε ότι άγνωστοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την ορθοπαιδική κλινική με συγκεκριμένο τύπο αυτοκίνητο. Στην προσπάθειά τους αυτή προκάλεσαν υλικές ζημιές στην κεντρική είσοδο του χώρου με αποτέλεσμα να εισέλθουν και να αφαιρέσουν τουλάχιστον 50 μπαταρίες μπάνιου, 30 μικρά φωτιστικά, προκαλώντας ουσιαστικά συνολική ζημία 1.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Μπουσμπουκίλια μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει έκκληση προς την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προκειμένου να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας και τα περίπολα στη συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να μην συμβούν περιστατικά σαν και αυτό. Όμως οι αδίστακτοι δράστες, βρίσκοντας αφύλακτοι τη συγκεκριμένη είσοδο, προκαλώντας ουσιαστικά υλικές ζημιές, εισήλθαν στο κτίριο και αφαίρεσαν όλα τα προαναφερόμενα. Ενημερωθήκατε ωστόσο για να έχετε πιο αυξημένη παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο και ειδικά τις νυχτερινές ώρες? Σχετικά με το πλιάτσικο που αναφέρετε, ενημερώθηκα από τις εφημερίδες σήμερα, δεν το γνώριζα και εγώ. Πριν από μια εβδομάδα με ενημέρωση η αναπληρώτρια του νοσοκομείου Καβάλας για να έχουμε κάποια αυξημένη δύναμη, αστυνομικά μέτρα, κυρίως από επεχούμενες νυχτερινές περιπολίες στο πρώην νοσοκομείο σανατόριο. Και αυτό κάνουμε όσο μπορούμε. Είναι κάποια κτίρια τα οποία δεν έχουν φύλαξη γιατί το κόστος είναι μεγάλο και επιβαρύνει ουσιαστικά... Όπως και το κάτω το νοσοκομείο στη θάλασσα και εκείνο είναι αφύλακτο. Με επεχούμενες περιπολίες καλύπτουμε όσο μπορούμε. Στον περιβάλλοντα χώρο ωστόσο φιλοξενείται και το δίκτυο εθελοντισμού Ηλιακτής, όπου περισσότερα δήλωσε στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ ο πρόεδρος του δικτύου Γιάννης Τρουμπούλης. Ως Ηλιακτής έχουμε δύο χώρους που μας παραχωρήθηκε από την ιατρική εταιρεία. Ένα κτίριο και το παράπηγμα του ΕΚΑΒ παλιά, όπου είναι οι αποθήκες. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε τακτικότατα εκεί και έχουμε μια, ας το πούμε, καθημερινή εποπτεία. Το θέμα είναι ότι αυτός ο χώρος έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνει κάτι, να αξιοποιηθεί ούτως ώστε κάποιες ανάγκες οι οποίες υφίστανται να μπορούν να καλυφθούν. Έστω και προσωρινά, αν οι ιδιοκτήτες ή οι συνιδιοκτήτες κρίνουν ότι κάποια στιγμή μετά από δικαστικές μάχες και αγώνες και τα λοιπά θα μεταπηδήσει από τον ένα στον άλλον. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Και να λοιπόν τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ένα κατεστραμμένο, ένα λεηλατημένο κτίριο, ένας χώρος ο οποίος είναι εστία μόλυνσης και εκτός από εμάς που είμαστε εκεί και κάναμε αγώνα για να ήμασταν, γιατί τώρα έρχομαι και θυμούμε ότι ενώ μας παραχωρήθηκε και το φτιάξαμε και το βάψαμε και το συντηρήσαμε το κτίριο για να είμαστε εκεί πέρα, στη συνέχεια ήθελα να, να το παραδώσουμε πάλι πίσω. Έτσι, σε σημείο εκδίωξης δηλαδή. Και όταν εμείς βάλαμε και προβολής και είπαμε ότι τη νύχτα μπορούμε να έχουμε και προβολής εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μας έδωσαν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Εν τούτης, αποδεικνύεται ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κρίμα να βρίσκεται σε αυτά τα χάλια. Το ότι λαιλατήθηκε και λαιλατήθη συνέχεια δεν είναι κάτι το οποίο τώρα συνέβη. Ήταν αναμενόμενο. Όχι, ήταν αναμενόμενο. Είναι διαρκές αυτό. Από την πρώτη μέρα, λίγο, φτάσαμε σε αυτό το κατάντημα. Εδώ λένε ότι έγινε μια επένδυση. Τοποθετήθηκαν κάποιες μπαταρίες και οι οποίες αφαιρέθηκαν από μια στιγμή στην άλλη μετά το πλιάτσικο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γίνεται να γίνει μια επένδυση σε έναν ασφάλιστο ουσιαστικά κτίριο? Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το πράγμα, ούτε για μπαταρίες, ούτε για οτιδήποτε. Σε ποιον χώρο έγινε, στο αυτό που προσπαθεί να γίνει γυροκομείο? Ίσως. Αλλά δεν φταίει μόνο ο κλέφτης, φταίει και αυτός ο νοικοκύρης, ο οποίος δεν διασφαλίζει ότι έχει, έτσι. Αν αφήνει εκτεθειμένο κάτι. Τώρα, μπαταρίες δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Λίγα μέτρα παραπάνω να δραστηριοποιείται και η νοσηλευτική σχολή. Η νοσηλευτική σχολή, η οποία και αυτή είχε κάποιο πρόβλημα ηλεκτροδότησης, το οποίο αποκαταστάθηκε και εμείς από εκεί παίρνουμε, ας πούμε, για να ανάβουμε μια λάμπα. Βεβαίως είναι μια ακόμη. Ένα ακόμη σημείο το οποίο εποπτεύει τον χώρο, διότι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μέχρι εκεί όμως εμείς, επειδή είμαστε απογευματινές ώρες εκεί και επειδή συνέχεια ανεβοκατεβαίνουμε, επειδή κάνουμε χρήση της αποθήκης, μπαίνουμε και σε όχι συγκεκριμένες ώρες, οπότε αυτό είναι το καλύτερο.
σε άτακτα τα χρονικά διαστήματα θα μπεις και θα κάνεις έναν έλεγχο. Μακάρι να καταφέρουμε να το διασφαλίσουμε εκείνο το πράγμα, όχι μόνο εμείς, την περιοχή εννοώ, αλλά ας θελήσουν να συνεργαστούμε κιόλας.